Δεξαμενόμενο το όνομα του Κυρίου αδελφή, να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 908, είναι το ζήτα κεφάλαιο. Ζήτα κεφάλαιο από το Καταλουκά Ευαγγέλιο στην 908 σελίδα. Λέει ο Λόγος του Θεού σε μας σήμερα: «Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτούς εις τας ακουάς του λαού, εισήρθε εις Καπερναούμ. Εκατόνταρχου δε τεινός ο δούλος, ως εις ήτο πολύτιμος εις αυτών, κακώς έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτό να έρθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού, παρεκάλουν αυτόν επιμόνως λέγοντες, ότι είναι άξιος εκείνος τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύωτο με ταυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ου μακράν από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μην ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Όθεν, ουδέ αυτό έκρινα άξιο να έλθω προς σε, αλλά είπε λόγο και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχω υπ' αυτών στρατιώτες και λέγον προς τούτον ύπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όκλο τον ακολουθούντα αυτόν είπε, σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σάφτη πίστη. Και υποστρέψατε οι απεσταλμένοι εις τον οίκον εύρω τον ασθενή δούλο υγιένοντα ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού ο Κύριος μας έλαβε παραδείγματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μέσα από τον λαό Ισραήλ, δεν ήταν μέσα από τον λαό τον οποίον είχε εκλέξει, δεν ήταν μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζανε τη φωνή και το θέλημα του Θεού. Παρά τα αυτά, ο ερευνών καρδίες και νεφρούς είναι ο Κύριος. Αυτός ο οποίος δηλαδή μπορεί να διεισδύσει μέσα στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να την ανακρίνει, να την ιχνηλατήσει και πάρα πολλές φορές να τη φέρει σε κατάσταση τέτοια έτσι ώστε να βγούνε στην επιφάνεια από την καρδιά των ανθρώπων αρετές και χαρίσματα αλλά και κακές συνήθειες και νοοτροπίες, για να μπορέσει ο Θεός μέσα από αυτή τη διαδικασία να εργαστεί και να ενεργήσει το Άγιο θέλημά του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλάκις, λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν οικοί της πίστεως, δεν ήταν άνθρωποι των υποσχέσεων και των υπαγγελιών του Θεού και όμως με τον αγαθό πλούτο της καρδιάς τους, με τις εξέχουσες αρετές οι οποίες υπήρχαν μέσα τους, ο δίκαιος κριτής τις είδε, τις ανέδειξε και όχι μόνο αυτό. Και αυτό είναι το θαυμαστό, αγαπητοί αδελφοί. Τους έθεσε και παραδείγματα. Παραδείγματα ημών για να μπορέσουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε εν τέλει ότι πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τις διδασκαλίες, τα δόγματα, υπάρχει ένας Θεός που γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας τον σκιαγραφίζει σήμερα για να μπορούμε να αντλήσουμε και εμείς μέσα από αυτόν τον πραγματικά εξαίσιο θησαυρό της καρδιάς του και να λάβουμε παράδειγμα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και διδασκαλία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι στο στρατό, είναι εκατόνταρχος,
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ανθρώπινες εξουσίες και είναι γεγονός ιστορικά ότι οι στρατιωτικοί, δίοι βαθμοφόροι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι την εποχή εκείνη δινόντουσαν εξουσίες μεγάλες ακόμα και πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν ο νόμος ο εκατόνταρχος. Ήταν η εξουσία που πολλές φορές, όπως συνηθίζεται άλλωστε, ενίοτε, η εξουσία λαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες, γίνεται δηλαδή κατάχρηση των εξουσιών και ενίοτε άνθρωποι πάρα πολύ δυστυχούν από τις εξουσίες. Ο εκατόνταρχος όμως δεν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο εκατόνταρχος ήταν ένας άνθρωπος, αν και μέσα από το Ρωμαϊκό στρατό, δηλαδή θα έλεγε κανένας ειδωλολάτρης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό, όμως η συναναστραφή του μέσα στο λαό του Θεού τον επιδεικνύει σαν έναν άνθρωπο που είναι κατά την καρδία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα γεγονός έχει συμβεί λοιπόν στη ζωή αυτού του ανθρώπου, στο περιβάλλον αυτού του νου ανθρώπου, ένα γεγονός που το επιτρέπει ο Θεός, και είναι αλήθεια ότι ο Θεός επιτρέπει γεγονότα στη ζωή μας και στο περιβάλλον μας, γιατί θέλει κάτι να βγάλει. Θέλει κάτι κάπως να εργαστεί με τις καρδιές μας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, τα γεγονότα της ζωής μας διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Και πότε είναι θύελα και πότε είναι μπουνάτσα. Όμως και εμείς στη μία κατάσταση και στην άλλη ο Θεός κάτι θέλει να βγάλει. Και έτσι πρέπει να το πιστεύουμε και έτσι πρέπει να το φρονούμε. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, δεν είμαστε έξω από το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός αυτόν τον τρόπο εφευρίσκει στη ζωή μας. Τα γεγονότα, τις καταστάσεις, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον τρόπο που θα τα διαχειριστούμε, τον τρόπο που θα βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας ό,τι εν τέλει φιλοξενούμε. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, είμαστε ο λαός ο οποίος το Πνεύμα του Θεού εργάζεται. Είμαστε τα παιδιά τα οποία εδεχθήκαμε τη δωρεά του Ιησού Χριστού. Είμαστε οι χαρακτήρες που μορφώνει το Πνεύμα το Άγιο για να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Αλληλούια. Και κανένας από αυτήν εδώ την αίθουσα και κανένας από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν το Λόγο του Θεού ανελιπώς δεν μπορεί να φρονεί μέσα στην καρδιά του ότι δεν είναι στην υψηλή επιτήρηση του Άγιου Θεού. Δεν ξεχνά την ώρα που έδωσες την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό, την ώρα που έθαψες τον παλαιό σου εαυτό μέσα σε αυτό εδώ τον τάφο και βγήκες από εκεί μια καινούρια προσωπικότητα, μια προσωπικότητα η οποία θέλει να ενδυθεί τον Ιησού Χριστό, να είσαι βέβαιος και να είμαστε όλοι βέβαιοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι είμαστε στην υψηλή επιτήρηση του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μορφώνεται ο χαρακτήρας του Χριστού από τα γεγονότα και τις καταστάσεις που επιτρέπει στη ζωή μας ο Θεός. Αυτά είναι τα εργαλεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον εκατόνταρχο θα τον εργαστεί με αυτό το γεγονός το οποίο είναι για εκείνον, καθώς φαίνεται, πολύ σοβαρό. Τι συμβαίνει? Στην οικία του εκατόνταρχου αυτού υπάρχει ένας δούλος, ένας πες, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που για αυτόν τον εκατόνταρχο δεν είναι ένας δούλος με την έννοια της λέξης όπως πραγματικά ηχεί στα αυτιά μας σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή που ο δούλος δεν είχε καμία αξία. Καμία αξία δεν είχε ο δούλος, πιο πολύτιμο ήταν ο όνος, ο βούς, παρά ο δούλος.
Η μέρημνα δεν ήταν να μην χάσουμε 5-6 δούλους, ήταν να μην χάσουμε 5-6 ζωντανά. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είχε κανένα νόημα. Η ζωή του ανθρώπου κοστολογείται στο μηδέν. Βεβαίως και στις μέρες μας, εκεί τείνουν τα πράγματα. Το πιο φτηνό πράγμα το οποίο παραδεχτά υπάρχει αξία σε αυτό εδώ το πρόσωπο της γης είναι η ψυχή του ανθρώπου, η ζωή του ανθρώπου. Χάνονται οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος έχει τον πλούτο που έχουν τρεις χώρες μαζί. Ένας άνθρωπος. Και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν ένας μετά τον άλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το πρόσωπο της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχουν όμως, αγαπητοί αδελφοί, αρετές στους ανθρώπους, χαρίσματα στους ανθρώπους, τα οποία ο Θεός τα βλέπει και τα αναδεικνύει. Και τέτοιες αρετές και χαρίσματα έχει αυτός ο άνθρωπος, που τον δούλο δεν τον έβλεπε σαν δούλο, δεν τον κοστολογούσε σαν δούλο, δεν του φερότανε σαν δούλο, αλλά γι' αυτόν ήταν ένας πολύτιμος πες. Ένας πολύτιμος βοηθός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε ότι όλους εμάς ο Ιησούς Χριστός μας βλέπει σαν τα πολύτιμά Του. Αυτό το πνεύμα είχε ο εκατόνταρχος. Είναι το πνεύμα που είχε ο Απόστολος Παύλος όταν στο Φιλίμωνα έγραφε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για τον Ονίσιμο. Ότι είναι αγαπητός του. Ότι είναι πολύτιμός του. Αυτό ήταν το πνεύμα που είχε ο εκατόνταρχος. Το πνεύμα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Όταν σε είδε, με είδε μέσα στην ταλαιπωρία, στο θάνατο και έβαλε το χέρι του και έσκυψε και έβγαλε μέσα από τη λάσπη και από το θάνατο τον πολύτιμο εσέναν και εμένα. Και παραμένεις πολύτιμος στα χέρια του Κυρίου και παραμένουμε πολύτιμοι στα χέρια του Κυρίου. Γιατί? Διότι μέσα από μας διημών θα δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια! Γι' αυτό είμαστε πολύτιμοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε αξία όχι μόνο εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Μας έδωσε αξία ο Κύριος. Αλλά πολύ περισσότερο μας ετοίμησε χαρίζοντας μας την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλο το δημιούργημα το οποίο έκανε για να το απολαύσουν ποιοι? Τα πολύτιμά μου. Είμαστε πολύτιμοι ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με αυτό το φρόνημα ο εκατόνταρχος αναδεικνύεται μέσα από την καρδιά του οι αρετές αυτήνης της ψυχής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θέλει ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός αυτές οι αρετές να αναδειχθούν εις παράδειγμα πάντων ημών. Ο δούλος αυτός πάσχει. Κακός, λέει, έχουν έμελε να αποθάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να ενεργήσει ανθρωπίνος. Όμως έχει ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Πώς βρίσκει ο Κύριος το δρόμο? Πώς βρίσκει ο Ιησούς Χριστός την οδό? Πώς, να πω ανάποδα, ελκύεται το θείο, η θεία πρόνοια, η χάρη του Ιησού Χριστού από τέτοιους ανθρώπους? Ελκύεται η χάρη του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να γίνεις ένα εργαλείο που θα ελκύει τη χάρη του Χριστού. Ένα στοιχείο που θα ελκύει τη χάρη του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που η χάρη του Χριστού δεν θα εμποδίζεται να έρχεται στη ζωή σου. Αλλά αυτό έχει κόπο και αγώνα. Γιατί με κόπο και αγώνα καλλιεργούνται οι καρποί του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγωνιζόμενοι.
Μορφώνεται αυτό ο καρπός, ο Άγιος μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Και όσο πιο πολύ εσύ εργάζεσαι γι' αυτό, τόσο γίνεσαι ένα στοιχείο, ένας άνθρωπος που ελκύει στη χάρη του Θεού να έρχεται πάνω σου και να σε αυξάνει και να σε καρποφορεί και να σε συστήνει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ακούσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακούσας περί του Ιησού, δεν ευράδυνε, απέστειλε. Ξέρεις σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός διαβαίνει? Ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πάντα το αυτί του στραμμένο προς το στόμα σου? Μίλησέ του. Απέστειλε την προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου σε αυτόν ο οποίος σε παρακολουθεί και σε περιμένει να του μιλήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήξερε πολλά πράγματα. Το μόνο που γνώριζε είναι ότι κάπου βρίσκεται ο Χριστός και έσπευσε να αποστείλει ανθρώπους για να τον φωνάξουν. Εμείς αδελφοί που ξέρουμε ότι όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, απέστειλε σήμερα την προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κράξε σε αυτόν, φώναξε τον. Θα μου πεις, καλά, δεν βλέπει, δεν παρακολουθεί όπως μου λες, δεν ξέρει. Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει να ακούσει τη φωνή μας. Θέλει να ακούσει την ηκεσία μας. Είναι μια παραδοχή ότι αναγνωρίζουμε αυτό το οποίο μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Και δεν εμποδιζόμαστε με ένα κλειστό στόμα απιστίας, αδυναμίας, με ψημιρίας. Γιατί είναι το στόμα σου κλειστό σήμερα? Γιατί είναι το στόμα σου κλειστό? Μα δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, δεν με παρακολουθεί. Ποιος σου έκλεισε το στόμα σήμερα, αδελφέ, για να αποστείλεις εν πνεύματι Αγίο προσευχή εις τον Άγιο και δυνατόν Θεό να ενεργήσει τα πάντα? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Απέστειλε λοιπόν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών. Βρίσκει τους Ιουδαίους, τους πρεσβυτέρους, ακολουθεί μια τάξη, ξέρει την ιεραρχία, θα έλεγε κανένας στρατιωτικός όν. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Δεν είναι αυτό. Δεν βάζει μέσον, δεν μεσολαβεί. Δεν θεωρεί ότι αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Όχι. Υπάρχουν άλλες αρετές, άλλα κρυφά χαρίσματα που ελκύουν τον Κύριο να αλλάξει την πορεία του, και ο Κύριος το βλέπει. Δεν είναι ότι τιμάει τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Δεν είναι ακόμα αυτή η αιτιολογία που οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων θα πούνε υπέρ αυτού. Το πόσο μεγάλη αξία έχει, άλλες είναι οι αξίες του. Αλλιώς προσμετράται η αξία ενώπιον του Θεού. Όχι όπως οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλες είναι οι αρετές που βγαίνουν από μια υγιή και ζωντανή καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι μόνο ότι αγαπάει, δεν είναι μόνο ότι έχει τα σπλάχνα, δεν είναι μόνο ότι δεν βλέπει τον δούλο ως δούλο, αλλά ως πολύτιμο συνεργάτη του, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και ήθε πραγματικά να μπορούσαμε να το καταλάβουμε και να το εννοήσουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ότι δεν είμαστε σε καμία αξία, ότι δεν αξίζουμε τίποτα, ότι είμαστε λιγότεροι του μηδενός, ότι η πλάση μας είναι χώμα. Γιατί η ταπείνωση, αγαπητοί αδελφοί, προπορεύεται της δόξης, αλλά η υπερηφάνεια του ολέθρου, αυτά αναβλύζει η καρδιά του ανθρώπου και γίνονται αιτία να έλξει και να φέρει προς το μέρος του
τη χάρη του Χριστού, τη σωτήριος. Αλληλούια. Μακάρι να μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ακριβώς ό,τι αξίζουμε και να του δίναμε ένα μηδέν στο πηλίκον. Γιατί πόσες φορές και πόσες στιγμές δεν φέρθηκες πιστεύοντας ότι είσαι λίγο πιο πάνω, ότι ξέρεις λίγο πιο πολλά. Πόσες φορές δεν εξουθενήσαμε ανθρώπους στην καρδιά μας. Πόσες φορές δεν θεωρήσαμε τον αδελφό μας πιο κάτω από εμάς. Πόσες φορές δεν τρέξαμε να αναδείξουμε το υπέρεγό μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε πράγματι ότι στο μόνο το οποίο ευαρεστεί το Θεός είναι η ταπείνωση, η αναγνώριση ότι δεν έχουμε καμία αξία ενώπιον του Θεού και ότι αν ο Κύριος σταθεί σήμερα μπροστά μας και μας ρωτήσει για την προσωπική μας ζωή και για τις προσωπικές μας σχέσεις, πιο πολλές φορές θα σκύψουμε το κεφάλι ντρεπόμενοι για αυτό το οποίο φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι που αναδεικνύεται μέσα από τον εκατόνταρχο αυτόν. Αν και θα μπορούσε, δεν είναι. Αν και του έχει δοθεί αυτή η τιμή, δεν την εκμεταλλεύεται. Αν και μπορεί ο Παύλος, θα πει εκεί στο Φιλήμωνα, να διατάξει. Πλην όμως λέει, παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσες πιο πολλές αρμοδιότητες σου δίνονται, και όσες πιο πολλές εξουσίες σου δίνονται, φοβού τον Θεό να τα διαχειριζόμαστε με το φρόνημα αυτό το οποίο είχε ο Ιησούς Χριστός ως της εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμιζε αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Σήμερα εκένωσε τον εαυτό σου, άδειασε από το εγώ σου. Σταμάτα να αναδεικνύεις τα χαρίσματα μιας καρδιάς η οποία δεν έχει πραγματικά θεμέλια πάνω στο Λόγο του Θεού, αλλά στη γνώση και στην εμπειρία που απέκτησες ως πνευματικός άνθρωπος. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Και θα το δούμε παρακάτω. Που ενώ ο Κύριος θαύμασε την πίστη αυτού του απερίτμητου ανθρώπου, σε ένα άλλο σημείο θαυμάζει την απιστία των ανθρώπων που κρατάνε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο, ξέρετε ποιους θαυμάζει για την απιστία τους, το ξέρουμε, θαυμάζει τη γενέτειρά του. Δόξα στον Θεό. Θαυμάζει για την απιστία του οικείους του. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι το νιώσανε τόσο κοντά, το γνωρίσανε τόσο κοντά, που δεν μπόρεσαν να γεννηθεί μέσα τους η βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Αγαπητοί αδελφοί, ας φοβηθούμε αν γνωρίζουμε πολύ καλά τον Κύριο, γιατί δυσκολεύουμε τον Ιησού Χριστό να ενεργήσει ανάμεσά μας. Ας μην λέμε ότι τον μάθαμε, ότι τον γνωρίσαμε, γιατί αυτός είναι αγνώριστος, είναι υπερθαύμαστος. Έχει να δείξει και να φανερώσει σε μας τα μεγαλεία του. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι, έτσι θα ενεργήσει, κάπως έτσι θα το κάνει, τον γνωρίζουμε. Μεγάλωσε μαζί με τον Ιωσήφ, μες στο ξυλουργείο, τον ξέρουμε. Είναι ο γιος της Μαριάμ, ξέρουμε τι θα πει τώρα. Δεν ξέρει κανένας από εμάς τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να αναλογιστούμε τι θαυμαστά πράγματα θέλει να κάνει ο Θεός και τον εμποδίζουμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ οικείοι μαζί του. Και λέμε ότι τον γνωρίσαμε, αυτός που είναι αιώνιος, υπερθαύμαστος.
ανεξιγνίαστος. Τον έμαθες εσύ, άνθρωπα πεπερασμένε, επειδή έκανε χάρη στη ζωή σου μια στιγμή και σε έβγαλε μέσα από το σκοτάδι, τον θάνατο, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σου αποκάλυψε το Λόγο του Θεού και τώρα λες ξέρω. Ξέρω ότι μπορεί να κάνει έτσι και έτσι, αλλά έτσι δεν μπορεί. Μάθε σήμερα, άνθρωπε του Θεού, εκκλησία του Χριστού, ότι ο Κύριος θα κάνει υπερθαύμαστα σε αυτούς οι οποίοι με πίστη και ταπείνωση και με περίσσια αγάπη θα περιμένουν το σχέδιο του Θεού να ενεργήσει, όχι όπως το πιστεύουν, όπως το περιμένουν, όπως το θέλουν, αλλά όπως θέλει αυτός, όχι όπως θέλουμε εμείς, Κύριε, να πει η εκκλησία του Χριστού, αλλά όπως θέλεις εσύ, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία σου, τον στήλο και το εδραίωμα της αλήθειας. Ας μην τον περιορίσουμε, ας τον αφήσουμε να κινηθεί, ας μην πούμε ότι τον γνωρίσαμε, αλλά ας πούμε ότι, Κύριε, δεν σε ξέρουμε και θέλουμε να σε γνωρίσουμε πιο πολύ, πιο δυνατό στη ζωή μας, πιο ενεργό στην καθημερινότητά μας. Για να μην γίνουμε εμπόδιο και να θαυμάσει ο Κύριος ανάμεσά μας την απιστία μας, ένεκαν της γνωριμία μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι είναι τα πράγματα, αδελφοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αγαθή καρδιά του εκατόνταρχου. Τα χαρίσματα τα δοθέντα εις αυτόν, τα οποία τα εργάστηκε απερίτμητος όν. Άνθρωπος του κόσμου θα λέγαμε. Ξένος από τις επαγγελίες του Θεού. Γεννιέται αγάπη μέσα στην καρδιά του. Όχι σαν συνέστημα, αλλά σαν πράξη και θυσία. Γεννιέται η ταπείνωση. Όχι σαν επίδειξη και μορφή ταπείνωσης και ευσεβίας, αλλά ειλικρινή στάση ζωής. Με κόπο και θυσία κι αυτό. Και γίνεται αίτιος θαυμασμού από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και δεν γίνεται αίτιος μόνο θαυμασμού. Και δεν γίνεται αίτιος μόνο της σωτηρίας του δούλου του με αυτή την καρδιά που έχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά γίνεται αίτιος και κάτι ενός άλλου νου γεγονότος που εκτιμώ, αδερφοί, κατά την ταπεινή μου κρίση, ότι ίσως είναι και το πιο θαυμαστό για αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι ότι δεν έλκυσε μόνο τη χάρη του Θεού στο να τον επενέσει. Θαυμαστό. Υπέροχο. Να σταθεί σήμερα ο Κύριος και να σε επενέσει για την πίστη σου. Δεν έγινε αίτια μόνο του να βγει λόγος ζωντανός και ενεργός και να αποσταλθεί μέσα στα κύτταρα του δούλου του και να θεραπευτεί. Για φαντάσου σήμερα η μεσολάβησή σου και η μεσητεία σου από μια καρδιά ταπεινή γεμάτη από αγάπη, να ενεργήσει τη δύναμη του Θεού και να βγει λόγος Θεού προς σωτηρία των οικείων σου, προς θεραπεία των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, δια των χειρών σου. Θαυμαστό. Και αυτό το κατάφερε ο εκατόνταρχος. Τι άνθρωπος είναι, Κύριε, βοήθησέ με, βοήθησέ μας. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Όμως το πιο θαυμαστό, όπως προείπα, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτό το φοβερό το οποίο συμβαίνει
Όταν στο Μανθαίο περιγράφει το ίδιο περιστατικό, συμπληρώνει ο Λόγος του Θεού και λέει: «Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην». Και συνεχίζει: «Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουσι καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβε τη βασιλεία των ουρανών, ή δε η ή της βασιλείας θέλουσι εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και βγαίνει μέσα από τη στάση της ζωής αυτού του ανθρώπου προφητικός λόγος από το στόμα του Χριστού. Και φανερώνει, αδελφοί, το σχέδιο το οποίο έχει ο Θεός να κάνει, και η αιτία είναι αυτός ο άνθρωπος, και συστήνει την ημέρα που το Πνεύμα το Άγιο επισκέπτεται την οικία ενός άλλου εκατόνταρχου και το Πνεύμα το Άγιο πέφτει στα έθνη και δείχνεται μέσα από τη στάση της ζωής αυτού του ανθρώπου το σχέδιο του Θεού. Μπορεί σήμερα να σταθείς ενώπιον του Θεού και με τη στάση της ζωής σου να είσαι ικανός να γίνεται προφητικός λόγος στους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Να γίνεσαι αιτία να αποκαλύπτεται το σχέδιο του Θεού σε ψυχές οι οποίες σήμερα πεθαίνουν, χάνονται, χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια. Σήμερα πρέπει να προσευχηθούμε να γίνουμε σαν τον εκατόνταρχο. Σήμερα πρέπει να αναδείξουμε στον Κύριό μας αυτά τα χαρίσματα τα οποία υπάρχουν μέσα στις καρδιές μας και που δυστυχώς κάποιες στιγμές είναι πολύ βαθιά, γιατί έχουν εισχωρήσει ξένα πράγματα και δεν φαίνονται τα χαρίσματά μας, οι αρετές μας, το έργο του Θεού μέσα στη ζωή σου, η αγάπη του Χριστού μέσα στην καθημερινότητά σου, και φαίνεται δυστυχώς η αδυναμία σου, τα προβλήματά σου και η μικροψυχία μας, η οποία δεν είναι ικανή να αναδείξει τίποτα, αδελφοί, παρά μόνο μικρότητες, καινοδοξίες, πράγματα που είναι αδιάφορα παντελώς από το έργο το οποίο θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Μην έρχεσαι, Κύριε, μην έρχεσαι σήμερα στο σπίτι μου, γιατί δεν αξίζω. Σήμερα, αδελφοί, ας μου επιτρέψετε να πούμε ότι να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να έρθεις, Κύριε, αλλά σε παρακαλούμε, επειδή αυτό δεν είναι το φρόνημά σου, επειδή δεν είναι αυτό το οποίο περιμένεις από την νύμφη σου, αλλά αντιθέτως περιμένεις να πει η νύμφη: «Ελθέ, Κύριε». Κάνε μας να καταλάβουμε στην πραγματικότητα ποιοι είμαστε και να μετανοήσουμε, αλληλούια, και να στραφούμε με μετάνοια ενώπιον του Θεού και να πούμε: «Σφάλαμε, αμαρτήσαμε, ανομίσαμε, νομίζαμε ότι ήμασταν κάποιοι, πιστέψαμε ότι μπορούσαμε, είχαμε την εντύπωση ότι μπορούσαμε να σηκώσουμε ένα βάρος». Σήμερα να πούμε ότι δεν αξίζουμε τίποτα, αδελφοί. Σήμερα να πούμε: «Κύριε, μην έρθεις, γιατί θα μας βρεις σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι αυτή που επιθυμείς από το λαό σου». Αλλά αν σήμερα πούμε όλοι: «Κύριε, ήμαρτον ενώπιόν σου, Κύριε, επιστρέφομαι σε σένα, ναι,
καθάρισε από την καρδιά μας ότι αναβλύζει δυσοσμία, ότι είναι ξένο από σένανε, και ανάδυσε μέσα από αυτή την καρδιά αυτά τα χαρίσματα και τις αρετές που το Πνεύμα το Άγιο έχει δώσει με βεβαιωμένος, πεπισμένος σε όλους μας. Γιατί πάντες είμαστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και εσύ είσαι ένας άνθρωπος ελεημένος του Κυρίου. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεσαι. Αλλά ξέρω ότι μέσα στην καρδιά σου υπάρχει αυτό το φρόνημα του Χριστού. Αυτή η βεβαιότητα ότι είσαι του Κυρίου. Αυτή η επιθυμία του να μοιάσεις σε αυτόν το οποίο σε κάλεσε. Το ξέρω. Το βλέπω στα μάτια σου. Το ακούω στη φωνή σου. Το βλέπω στην προθυμία σου να υπηρετήσεις το σώμα του Χριστού και των αδελφών σου, των πλησίων σου. Σήμερα να προσευχηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, να έρθει άνεμος βίαιος φερόμενος και να σηκώσει μέσα από τις καρδιές μας ό,τι είναι σαπρό, ό,τι είναι ψεύτικο, ό,τι είναι ψεύτικο και ψέμα του διαβόλου, και να δώσει μέσα στις καρδιές μας τη δύναμη η οποία προέρχεται από χαρισματικές καρδιές γεμάτες αρετές ενώπιον του Άγιου Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θαύμασε ο Κύριος. Και αν γίνει αυτό σήμερα, θα θαυμάσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα θαυμάσει και θα αναφωνήσει ότι δεν βρήκα σε όλο το Ισραήλ τέτοια πίστη, ότι δεν βρήκα στον κόσμο όλο τέτοια αφιέρωση, τέτοια εμπιστοσύνη. Πήγαινε λοιπόν τώρα στο σπίτι σου, αν μετανόησες, και δες τα θαυμάσια τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Αλληλούια. Σήμερα όταν θα φύγουμε από εδώ και έχουμε στρέψει την καρδιά μας στο να μοιάσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα βγούμε κερδισμένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα βγούμε ανανεωμένοι. Θα βγούμε αλλαγμένοι. Θα βγούμε διαφορετικοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα έχουμε τον Κύριο δίπλα μας να θαυμάζει για μας, για το περπάτημά μας, για την εμφάνισή μας, για τον τρόπο που μιλάμε, που σκεφτόμαστε, που συμπεριφερόμαστε, που δείχνουμε στους άλλους ποιοι είμαστε πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε όλο το Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη. Αλλά η πίστη αυτού του ανθρώπου γεννήθηκε από μια καρδιά υγιή, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, φροντίδα, περιποίηση, θυσία. Μια καρδιά πλήρης επίγνωσης, ταπείνωσης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η υγιής πίστη και εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό. Και έτσι έχει καρποφορία η πίστη μας. Και δεν αποκάμουμε πιστεύοντας, συνομίζοντας ότι πιστεύοντας, βλέποντας τη βραδύτητα του Κυρίου. Δεν είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα υγιούς περιβάλλοντος και επεξεργασίας της καρδιάς μας για να γεννηθεί μέσα σε αυτήν και να αρωματιστεί από την πίστη του Θεού, τη σωτήριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η οποία είναι δυνατή να κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα ζητούμε ή νοούμε. Υπέρ εκ περισσού. Να αφήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα το βράδυ τον Κύριό μας να εργαστεί τις καρδιές μας. Να θαυμάσουμε τον τρόπο τον οποίο ενεργεί μαζί μας, όπως ενέργησε και με τον εκατόνταρχο. Σε μια άλλη περίπτωση παρόμοια, θυμάμαι, πάλι ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν μέσα από τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις του Θεού, ο Κύριος δούλεψε διαφορετικά για να βγάλει αυτό το αγαθό αποτέλεσμα. Ήταν σε αυτή τη Χαναναία, η οποία και αυτή δεν γνώριζε, αλλά αυτή είχε
δεσμούς συναισθηματικούς με την κόρη του, με την κόρη της. Πήγε στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είδε ότι το περιβάλλον δεν είναι έτοιμο για να βγει αυτή η καρποφορία και η ευδοκίμηση της πίστης. Γι' αυτό αναγκάστηκε να την προσβάλλει, να την χαμηλώσει. Αν μου επιτρέπετε, να την ταπεινώσει. Γιατί υπήρχε αγάπη, βεβαίως μια αγάπη η οποία ήταν προς το σπλάχνο της, γιατί και ποιος δεν αγαπάει το σπλάχνο του. Και το δούλο, το σπλάχνο, αλλά έλειπε και η ταπείνωση ίσως. Όπως και να έχει όμως, όποιος πλησιάσει τον Κύριο, είτε έτσι, είτε αλλιώς, όποιος πλησιάσει τον Κύριο, αγαθό αποτέλεσμα θα βρει στη ζωή του, αδελφοί. Γι' αυτό ας τον πλησιάσουμε σήμερα. Ας τον αφήσουμε να πλησιάσει και αυτό σε εμάς, μη βάζοντας εμπόδια. Για να δούμε τον αγαθό καρπό, τον οποίον έχει προσδιοριστεί για μας. Αμήν.